Και όπως σας είχα πει και στην εισαγωγή της εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε τώρα με την Μαρία Στρατάκη, τη νέα πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μεραμπέλου και Οροπαιδείου. Κυρία Στρατάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να πούμε ότι η εκπαιδευτική, γενικότερα ο κλάδος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι από εκείνους τους κλάδους που ανέκαθεν είχαν προβλήματα τα οποία είχαν μια διάρκεια. Αλήθεια, πώς κλείνει η προσχολική περίοδος και τι μας περιμένει το Σεπτέμβριο, κυρία Στρατάκη? Έχουν μία διάρκεια, σωστά το λέτε, τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια, διότι δεν έχει δοθεί λύση σε ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, που είναι οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Οπότε τελειώνει η σχολική χρονιά με ελλείψη σχολή και αρχίζει έτσι, με πολλά περισσότερα. Ελλείψεις οι οποίες είναι τόσο σημαντικές που θα δημιουργηθούν κενά και θα είναι το έργο πιο δύσκολο για την δουλειά του σχολείου από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Φυσικά αυτό είναι πολύ βασικό, το να έχουμε εξασφαλίσει δασκάλους για την επόμενη χρονιά. Ήδη έχουμε το καθεστώς αυτό της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση για πολλά χρόνια. Έχουμε 2, 3, 4, 5, 10 φάσεις αναπληρωτών μέσα στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τώρα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για τα κενά στον ομό μας. Τα κενά σε όλη την Ελλάδα, στην επικράτεια είναι τεράστια. Αλλά για να μιλήσουμε για το τοπικό σύλλογο, στο Λασίδι αυτή τη στιγμή τα κενά των δασκάλων, όπως καταγράφηκαν για να μπορούν να γίνουν οι τοποθετήσεις αυτών που έχουν λάβει μετάθεση, είναι 78 κενά δασκάλων, 58 κενά νηπιαγωγών και στις δομές της ειδικής αγωγής έχουμε 23 κενά δασκάλων και 8 νηπιαγωγών. Δηλαδή μιλάμε για 167 κενά δασκάλων, μόνο δασκάλων και νηπιαγωγών, χωρίς τις ειδικότητες, στον ομό Λασιθίου. Ναι, είναι σαφώς πολλά τα κενά τα οποία πρέπει να τρέξουν οι πρωτοβάθμιες να τα καλύψουν, διότι σαφώς και δεν πρέπει να ξεκινήσει μια νέα χρονιά από το Σεπτέμβριο με πολλαπλά προβλήματα τα οποία θα καλύπτουν στη διάρκεια της χρονιάς και να φτάνουμε και μέχρι στο κομμάτι που λέγεται Πάσχα και ακόμα να υπάρχουν κενά σε διάφορα Προσέξτε σχολεία. κάτι, αυτά είναι οργανικά Οργανικά, κενά. οργανικά. Οργανικά κενά. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν με βάση τα οργανικά κενά του, με βάση τι οργανικέ θέσει. Η οργανικότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη λειτουργικότητά του. Ναι. Οπότε σαφώς αυτό το θέμα εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ογκώδες. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, κυρία Στατάκη, με το θέμα των πεπραγμένων που περιμένουμε να γίνουν από το συνέδριο που έχει κάνει τώρα στην Αθήνα ο δικό σα κλάδο, Ομοσπονδία. έχουμε κάποιε εξελίξει από εκεί που να δείχνουν πιο πολύ φως στην όλη υπόθεση. Είναι από τις σημαντικότερες γενικές συνελεύσεις του κλάδου. Είναι η 84η γενική συνέλευση του κλάδου μας αυτές τις μέρες. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν φυσικά πολλά ζητήματα. Δείχνει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάποια θετικά δείγματα γραφής όσον αφορά τα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Είχαμε πρόσφατα στις 18 Έκτου την κατάθεση του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση, όπου ορισμένα βασικά ζητήματά μας δείχνουν να λύνονται μέσα από αυτό. Έχουμε βέβαια κάποια πράγματα να συζητήσουμε ακόμα. Οι αποφάσεις θα πάρθουν μέσα από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου και το διεκδικητικό πλαίσιο για το μέλλον. Εκείνο που είναι βασικό είναι ότι με το νέο πολυνομοσχέδιο παγώνει πλέον αυτό που λέγαμε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση όπως είχε διαμορφωθεί μέσα από τους προηγούμενους νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για μας. Βέβαια Να δεν θυμίσουμε σημείο αυτό, επιτρέψτε μου ότι οι δάσκαλοι δεν ήταν κατά της αξιολόγησης, Όχι. απλά με τον τρόπο που γίνονταν οι αξιολόγησεις αυτοί, σαφώς και προσέβαλε την Η Ομοσπονδία μας έχει αξιοπρέπειά της. καθαρή θέση πάνω στην αξιολόγηση. Ένα θετικό βήμα υπάρχει μέσα αυτό το πολυνομοσχέδιο. Δηλαδή, η ενδυνάμωση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα στη σχολική μονάδα, αυτό είναι κάτι που το νέο πολυνομοσχέδιο το λαμβάνει υπόψη του. Είναι σημαντικό, αν μη τι άλλο, γιατί βοηθάει και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού σχολείου του, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ σα. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικό μα σύλλογο, κυρία Σταρτάκη, στην τελευταία γενική συνέλευση που έγινε τώρα το Δημοτικό Σχολείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, ήμουν παρόν κάποιε στιγμέ, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια έτσι διάθεση
μαζικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και των θεμάτων που έχετε. Πιστεύετε ότι αυτό θα κυριαρχήσει στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αναλάβει τώρα τη διοίκηση του συλλόγου σας? Πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλο δρόμο, ότι όταν υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα στην εκπαίδευση, θα πρέπει να κινούμαστε όλοι μαζί, πέρα από την ιδεολογική βάση μας. Μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους, μπορούμε να βρούμε κοινές Συνισταμένο στο να συνισταμένες κινηθείτε όλοι μαζί όλοι για μαζί. το ευρύτερο καλό κοινό. Τι έχετε παραλάβει από θέμα διαχείρισης του συλλόγου σε επίπεδο Μεραπολίου και Ροπεδίου Λαστείου? Έχουν γίνει βήματα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσετε? Θα χαράσετε μια δική σας πορεία? Έχετε κάποια θέματα που τα έχετε βάλει σε προτεραιότητα άμεσα να τα διεκδικήσετε? Κοιτάξτε, ο Σύλλογος Μεραμβέλου Οροπεδίου είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την ιστορία του συλλόγου μας και να οραματιστούμε το μέλλον σε βέβαια διαφορετικές συνθήκες και σε μια άλλη διαφορετική βάση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε στο κομμάτι που λέγεται επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευση στην περιοχή μας, πού θα κατατάσσατε την περιοχή του Μεραπολίου και Ροπεδίου Λαστείου, κυρία Σαββίδη? Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, στα σχολεία μας γίνεται η δουλειά που θα μπορούσε να γίνει, ή γίνονται πολλά? Φαντάζομαι ότι επειδή έχω επαφή με το σχολείο και σαν πρόεδρο συλλογών και δημόνος τώρα το δημοτικό σχολείο, το μεράκι και, και η αγάπη του εκπαιδευτικού πλέον φαίνεται σε όλο το μεγαλείο στην καθημερινή του επαφή με τα παιδιά. Γίνεται σπουδαίο έργο στα σχολεία της περιοχής μας. Το διαπιστώσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, όπου σχεδόν όλα τα σχολεία παρουσίασαν το έργο τους σε εκδηλώσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία και με αναφορά πολιτιστική και κοινωνική. Είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Στα σχολεία να πηγαίνει ο κόσμος και να μπαίνουμε σε μια σχολική κοινότητα εμείς, οι γονείς και οι φίλοι των παιδιών, και να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έχει γίνει στην προηγούμενη χρονιά που ολοκληρώνεται. Από θέμα υλικοτεχνικών υποδομών, ποια είναι η εικόνα των σχολείων της περιοχής μας, κύριε Στατάκη? Έχετε ενημερωθεί? Να σας πω, τα κονδύλια για την εκπαίδευση είναι πάρα πολύ μικρά. Φυσικά δεν υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων, τις λειτουργικές ανάγκες τους. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα τεράστια που να μας εμποδίζουν να εργαστούμε αξιοπρεπώς, όμως επιβαρύνονται πάρα πολλοί οι γονείς από την έλλειψη αυτή κονδυλίων για την εκπαίδευση. Ναι, συχνά καλούμαστε να καλύψουμε κενά, είτε από χαρτί, είτε από υλικοτεχνική υποδομή, είτε από αναλώσιμα, είτε και από διάφορα άλλα. Αν και γίνεται μια προσπάθεια κατά το δυνατόν από τι δημοτικέ επιτροπέ και και του συλλόγου που έχουν δημιουργηθεί και την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας των Δήμων, για να υπάρχει μια καλύτερη οικονομική διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Πάλι όμως υπάρχουν κάποια κενά. Διαχείριση πενιχρών Ναι, κονδυλίων όμως σωστά. που δεν υπάρχουν για να καλύψουν ανάγκες σχολείων σε εποπτικό υλικό και σε Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ύλη στο σημείο αυτό γραφική. ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν τελικά στη χώρα μας, διότι πολλά καταβάλουμε ανά περιόδους. Κυρία Στατάκη, μια σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε, τα σχολεία έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τι περιμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου για τα σχολεία της περιοχής μας? Πώς θα είναι η εικόνα? Περιμένουμε να έχουμε εκπαιδευτικούς, είναι βασικό. Αυτό το μεγάλο Είναι ζήτημα είναι αυτό. κυρίαρχο ζήτημα. Μια περιοχή με τόσα κενά δασκάλων, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να γίνουν διορισμοί, μόνιμοι διορισμοί. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να βιώνουμε αυτή την κατάσταση, να υποδεχόμαστε τους συναδέλφους μας τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, να έχουμε κλειστά σχολεία, κλειστά τμήματα ή συμπυκνωμένα τμήματα, τμήματα των 28 παιδιών, Και να του κυρία. επικρατώ μετά από μερικού μήνε, γιατί είναι αγκασμένοι λόγω του ότι δεν είναι μόνιμοι, να φύγουν πάλι, να πιστέψουν στου χώρου που κατοικούν και μετά να ξαναπροσθεθούν οπουδήποτε η πολιτεία του τοποθετήσει. Αν θέλετε να πούμε κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κλάδο των δασκάλων, αλλιώ να κλείσουμε την κουβέντα μα εδώ. Εγώ, σε μια πρώτη έτσι επαφή, δεν έχω κάποια άλλα πράγματα σημειωμένα για να σα ρωτήσω. Αν θέλετε εσείς τώρα κάτι άλλο να σχολιάσουμε ή να δείξουμε, με χαρά έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να το κάνουμε. Ιδάλλως, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον, να αναμένουμε τα Βεβαίως. αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου,
όπου εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για την πορεία μας και Πολύ την ωραία. πορεία του κλάδου. Πάγιο έτοιμο, αυτό δεν αλλάζει, είναι βασικό για μας, είναι να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε Αυτό να μιλάμε για ακριβώς είναι τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. το μεγάλο μείον, δηλαδή είναι αυτό. Μάλιστα. Κύριε Θεδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας έτσι, ραδιοφωνική επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε σε επαφή έτσι και το επόμενο διάστημα και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των δασκάλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμων εκπαίδευση στην περιοχή του Μαραμπέλου και Οροπεδίου θα έχουν δυνατότητα να τα συζητάμε συχνά και να τα σχολιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα. Ευχαριστώ Να πολύ. είστε καλά, καλημέρα.